Με δυναμικό τρόπο εξελίσσεται η επανεκκίνηση της εστίασης έπειτα από το εξάμηνο lockdown. Η κίνηση στα καφέ και τα εστιατόρια είναι σημαντική, ενώ τις προηγούμενες δύο ημέρες, λόγω και της αργίας, υπήρξε κοσμοσυρωή παρά το αγκάθι του χρονικού περιορισμού και της απουσίας της μουσικής. Τα μέλη της διοίκησης του Σωματείου Εστίασης Διόνυσο στον Πύργο συναντήθηκαν σήμερα πραγματοποιώντας συνέλευση σε μια προσπάθεια να κάνουν ένα απολογισμό των πρώτων ημερών αλλά και να καταγράψουν προβλήματα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που άνοιξε μετά από 6 μήνες η εστίαση. Βέβαια μας έπιασαν λίγο στον ύπνο γιατί οι προετοιμασίες ήταν, έπρεπε να υπήρχαν πολλές προετοιμασίες για να γίνουν γιατί πέσαμε και σε πολλές αργίες. Όπως και να έχει, το άνοιγμα της εστίασης είναι καλό. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλους καταρχήν και να πω ότι δεν είναι αν το είχε μόνο ανάγκη ο κόσμος. Πρώτα απ' όλα το είχαμε ανάγκη και εμείς οι ίδιοι να έρθουμε σε επαφή στο μεγάλο πράγμα, γιατί ξέχωρα από το οικονομικό του θέματος υπάρχει και το άλλο ότι ο κλάδος μας έρχεται σε μια συνεχή επαφή με τον κόσμο. Αυτή είναι η ζωή μας εμάς, αν θέλεις και των επαγγελματιών και όλων. Ναι, υπήρχε κίνηση και δεν νομίζω ότι δεν υπήρχε κάποιο κατάστημα που δεν είχε κίνηση και αυτό γιατί μετά από 6 μήνες κλείσιμο φυσικά και ο κόσμος ήθελε, συνέπεσε όμως και το με τις Άγιες Μέρες που η Δευτέρα του Πάσχα ήταν και τα Γεωργιού, την Πρωτομαγιά που βγήκε και ήταν και στα τα μαγαζιά, όλα αυτά βοήθησαν και συνέτεναν και ο καλός καιρός στο να βγει ο κόσμος έξω. Το σημαντικό από όλα ήταν ότι ξεκινήσαμε με πολλά ίσως λάθη, από θέμα μέτρων, όμως ξεκινήσαμε, το ξεκίνημα ήταν καλό και θέλω να το κρατήσουμε σε αυτό το επίπεδο. Ο κόσμος φάνηκε ότι είχε ανάγκη να βγει έξω και να καθίσει ανθρώπινα να πιει ένα ποτό και ένα καφέ. Φάνηκε ότι το διήμερο αυτό όλοι αγκάλιασαν το άνοιγμα και τα μαγαζιά. Οι επαγγελματίες δηλώνουν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με την κίνηση των πελατών και ευελπιστούν ότι τα πράγματα θα πάνε ακόμα καλύτερα όταν ανοίξει ο τουρισμός και όταν αρχίσει να βελτιώνεται και άλλο η επιδημιολογική κατάσταση της χώρας. Ναι, δεν έχουν ανοίξει όλα τα καταστήματα, γι' αυτό και το σωματείο μας ασχολείται με αυτό το θέμα. Ο λόγος είναι γιατί δεν έχουν ανοίξει καταρχήν τα καταστήματα με τους εσωτερικούς χώρους. Υπάρχουν μαγαζιά που δεν έχουν εξωτερικούς χώρους. Υπάρχουν όμως και μαγαζιά με εξωτερικούς χώρους, οι οποίοι ο εξωτερικός τους χώρος είναι για 2-3 τραπέζια. Έτσι, όπως παράδειγμα είναι ο δικός μου χώρος. 3 τραπέζια μπορώ να βγάλω. Δεν έχει νόημα να ανοίξω τώρα για 3 τραπέζια με όλα αυτά τα μέτρα. Οικονομικά δεν μπορείς να ανταποκριθείς στα έξοδα. Η 7η επιστρεπτέα που δόθηκε ήταν της τάξης των 1.000 ευρώ. Δεν νομίζω ότι κάποιος μπόρεσε να καλύψει με αυτά κάτι. Ήταν ένα βοήθημα. Φυσικά και γι' αυτό ξέρω ότι πάρα πολλοί συνάδελφοι δεν άνοιξαν τη Δευτέρα και την Τρίτη. Σκοπεύουν να ανοίξουν αργότερα. Έχω προσωπικές επαφές δηλαδή με συναδέλφους, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να ανοίξουν. Και ο λόγος ήταν ότι είναι πολλά τα έξοδα στο να γεμίσει ένα κατάστημα με, να μπορέσει να ανταποκριθεί αυτές τις 2 μέρες. Οικονομική βοήθεια δεν υπήρχε. Τα προγράμματα της επανεκκίνησης θα ανοίξουν στις 10 Μαΐου. Ένα σημαντικό ακόμα πρόβλημα είναι το ωράριο. Ήταν ένα πράγμα που διαφωνούσαμε από την αρχή γιατί θέλαμε τουλάχιστον μία ώρα παραπάνω και αυτό το λέμε για να μην υπάρξει και ο συνωστισμός και στα μαγαζιά αλλά και με το κλείσιμο μην ξαναδούμε φαινόμενα με τις πλατείες. Στην Ελλάδα δυστυχώς έχουμε αυτό το πράγμα και όσο καλοκαιριάζει είναι πολύ δύσκολο γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να βγει σε 6 ώρα για φαγητό, αναγκαστικά βγαίνει 9 η ώρα. Οπότε το γέμισμα σε ένα μαγαζί είναι πάρα πολύ δύσκολο και όλοι τρέχουμε πανικόβλητοι για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο. Και ένα άλλο σοβαρό κομμάτι είναι και το κομμάτι της μουσικής. Ελπίζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα λυθεί και το κομμάτι αυτό, γιατί η εστίαση δεν είναι μόνο φαγητό ποτό, είναι και διασκέδαση για τον κόσμο. Κάποια καταστήματα που δεν έχουν έξω χώρο δεν μπορούν να ανοίξουν. Ευελπιστούμε ότι αργότερα θα χαλαρώσουν τα μέτρα. Εντάξει, είναι λίγο, φεύγει ο κόσμος λίγο βιαστικά, θα μπορούσε να υπάρξει λίγο αργότερα κάποια χαλάρωση του ωραρίου. Για να νιώσει ο κόσμος, επειδή νυχτώνει και αργότερα τώρα, ότι κάθεται παραπάνω ώρες έξω.